Ήταν 1 Δεκεμβρίου του 1913 όταν οι γυραιοί αγωνιστές Αναγνώστης Μάντακας και Χατζημιχάλης Γιάνναρης ύψωναν την ελληνική σημαία στο φρούριο του Φυρκά παρουσία του βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. 108 χρόνια μετά, η Κρήτη τίμησε τη δικαίωση των αγώνων που οδήγησαν στην επίσημη ενσωμάτωσή της με το ελληνικό κράτος. Στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 108 ετών από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, η πολιτεία και οι αρχές του νησιού απέδωσαν φόρο τιμής στους αγωνιστές της εποχής. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης μίλησε για οφειλόμενη τιμή σε όλους εκείνους που κατέστησαν πραγματικότητα την εθνική ολοκλήρωση. Αυτή η μέρα μας διδάσκει ότι η εθνική ολοκλήρωση έχει σημαντικές προϋποθέσεις. Πρώτη και βασική, την σταθερή προσήλωση και πίστη στις εθνικές αξίες. Δεύτερο, τον συνεχή αγώνα, καθώς η εθνική ολοκλήρωση δεν επετεύχθη σε λίγα χρόνια. Η 1η Δεκεμβρίου μας δείχνει το δρόμο του χρέους, τόνισε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης. Είναι κάποια ορόσημα που σημαδεύουν ανεξίτηλα την ιστορική μνήμη και γίνονται ακατάλληλα σύμβολα και αποκτούν υπερβατικές διαστάσεις στη συλλογική συνείδηση. Αδιαφυσβήτητα, η 1η Δεκεμβρίου του 1913 είναι ένα τέτοιο ορόσημο. Μαχητικά αεροσκάφη απέδωσαν τιμές την ώρα που η ελληνική σημαία υψωνόταν στο φρούριο του Φυρκά, ενώ στα ανοιχτά του λιμανιού παρέμενε αρόδο φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού. Το εθνικό μας σύμβολο μεταφέρθηκε με πομπή από τον Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδύων της Θεοτόκου. Νωρίτερα υψάλλει επίσημη δοξολογία στη Μητρόπολη.